γεια σας και καλή μας εβδομάδα. Καλώς μας δεχτήκατε. Ξέρετε κάτι, έρχομαι με καλύτερη διάθεση σήμερα. Για άλλη μια φορά, μόλις λίγο πάρω μυρωδιά εξοχής και θάλασσας. Ρε παιδιά, το συνιστώ σε όλο τον κόσμο, είναι φοβερή ψυχοθεραπεία. Φυσικά και όλοι μας κατά καιρούς έχουμε τα θέματά μας, καμιά φορά και όχι κατά καιρούς, για καιρό. Λοιπόν, ποια είναι η λύση στο πρόβλημα? Εγώ τουλάχιστον σε μένα έχω καταλάβει ότι με πιάνει πάρα πολύ το να βγω από την καθημερινότητά μου. Η καθημερινότητά μου έχει πολύ συγκεκριμένα διαδρομές. Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, καεί και το μυαλό μας. Και με όλα αυτά που κουβαλάμε μέσα στην καθημερινότητα, ξαναλέω. Συμφωνώ μαζί σου πάντως, με λίγο και με ήλιος να σε πιάσει, λίγο, λίγο, όχι πολύ. Λίγο να μυρίσεις το χώμα, λίγο αν μπορείς. Πήγαμε προχτές στη θάλασσα. Παιδιά, μπήκα. Εγώ δεν μπαίνω. Είμαι πιο κρυουλιάρια. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν μπαίνω ούτε τον Ιούνιο στη θάλασσα. Μπαίνω μέχρι δάχτυλο, λίγο πόδι, γάμπα. Μου διάζει, ξαναβγαίνω. Κι όμως αυτή την εποχή είναι τόσο ζεστά τα νερά μας. Σαν το παπάκι πήγαινες μέσα. Έχουνε ζεσταθεί από το καλοκαίρι όλο. Έξι μήνες ζεσταίνονται τώρα τα νερά. Καπέλα, είναι παλιά η φωτογραφία. Όχι, παιδί μου. 30 Οκτωβρίου και κοντεύουμε και μπήκε στη θάλασσα. Είχε ζέστη. Όταν είσαι σπίτι σου κρυώνεις. Άμα βγεις έξω όμως και κάτσεις λίγο στον ήλιο και σε χτυπήσει λίγο ήλιος, ο ήλιος είναι ζεστός. Άμα δεν έχει αέρα να σου παίρνει τη ζέστη, σκοντώνεις. Θες να μπεις να σβήσεις. Ας δοκιμάσω. Δάχτυλο, πόδι, μπούτι, κοιλιά, στήθος, έπαθα κάτι, ζω. Μπαίνω κι ολόκληρη. Ωραία. Κεφάλι δεν βρέχω τέτοιες περιόδους με τίποτα. Μπράβο, βρε. Το σκέφτομαι μετά, θα παγώσω. Μπράβο. Ναι. Παιδιά, άλλο πράγμα, βγείτε έξω. Στην Ελλάδα ζούμε. Εμένα όπου δεν μ' αρέσει. Μπορεί ο καθένας, βγείτε.